Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε ρυθμούς κορονοϊού η επικαιρότητα με την κατάσταση να γίνεται οριακή αναπεριοχές. Η χώρα μας σημειώνει και νέα δραματική αύξηση σε αριθμούς νέων κρουσμάτων το τελευταίο 24ωρο, με τα γενικά μηνύματα να εντείνουν την ανησυχία, κυρίαρχα, για την εικόνα που υπάρχει στα βασικά αστικά κέντρα. Μαζί μας η Γεωργία Αναγνωστοπούλη. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα, Θέμη. Δεν είναι και τόσο ικανοποιητικά τα μηνύματα. Ούτε και καλή μπορεί να είναι και αυτή η βραδιά και αυτές που θα ακολουθήσουν από ό,τι φαίνεται, γιατί μιλάμε για ένα ακόμη ρεκόρ, μιλάμε για 416 κρούσματα σε μία ημέρα. Βέβαια, τα περισσότερα είναι στην Αττική, αυτό ωστόσο δεν λέει από μόνο του κάτι. Η αγωνία κορυφώνεται, ο προβληματισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και έντονος. Έχουμε από σήμερα και την προμήθεια, η αλήθεια είναι, των εμβολίων όσον αφορά στον ιό της γρίπης, αλλά επειδή είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο που έχει να κάνει κάθε φθινόπωρο εν ώψη του χειμώνα, βλέπουμε και άλλες ιώσεις και τον ΙΤΑ1 ή 1 να μπαίνει στο παιχνίδι αυτό. Λένε οι ειδικοί ότι δυσκολεύουν και γι' αυτόν τον λόγο τα πράγματα. Μοιάζει να έρχεται μια πολύ δύσκολη φάση, την οποία πρέπει να ξεπεράσουμε αν τα καταφέρουμε, χωρίς lockdown, χωρίς επιπλέον αυστηρά μέτρα, αλλά με αυτά τα δεδομένα δυστυχώς δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Να πούμε ότι αυτό που προβληματίζει τους επιστήμονες είναι και η αύξηση του αριθμού των διασωληνωμένων. Mm-hmm. Πάντα έπεσε κομβικό ρόλο σε αυτήν την περίοδο, τέλος πάντων, που γνωρίζουμε με την έξαρση της πανδημίας από το Μάρτι και μετά. Είμαστε ξανά σε πολύ υψηλά επίπεδα, νομίζω 79 άτομα. Από τους 73 που ήταν. Είναι 6 άτομα, δεν είναι μικρός ο αριθμός και δεν είναι τα κρεβάτια σαν κρεβάτια η ΜΕΘ. Είναι ο κίνδυνος και αυτός είναι και ο φόβος που υπάρχει σε αυτή τη χώρα μετά από όλα όσα είδαμε στην Κίνα, στην Ιταλία και σε άλλες περιοχές. Ο κίνδυνος είναι ένας, λόγω της αυξημένης μεταδοτικότητας, να αντέξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είχαμε κάποιες προσλήψεις, είναι ελάχιστες. Το κάθε ΜΕΘ, το κάθε κρεβάτι ΜΕΘ θέλει μια σειρά από άτομα, γιατρούς και λοιπόν προσωπικό για να δουλέψει. Αν φρακάρουν οι ΜΕΘ που έχουμε δει στην Αθήνα σε κάποια μεγάλη νοσοκομεία να συμβαίνει, αυτός είναι ο κίνδυνος. Δεν είναι μόνο η επίπτωση, οι όποιες επιπτώσεις, ακόμη αν το θέλεις και σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο ιός, αν ιός, και πώς θα εξελιχθεί, αν κάποιος έχει υποκείμενα νοσήματα ή όχι, αλλά τι θα γίνει στην περίπτωση που θα χρειαστεί να υπάρχουν πολλοί διασωληνωμένοι που φρακάρουν η ΜΕΘ. Αυτό είναι που προβληματίζει κυρίως. Έχουμε ένα ακόμη νέο κρούσμα σε επίπεδο Μεσσηνίας και αρκετά κρούσματα στη Λακωνία, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την περιοχή του Δήμου Ευρώτα και τα όσα γίνονται εκεί με τους αλλοδαπούς εργάτες γης. Συνεχνίζεται και η χνηλάτιση και εκεί ακούσαμε τον κύριο Χαρδαλιά να έχει μια ειδική αναφορά για την περιοχή. Δεν έχει απομακρυνθεί εντελώς το ενδεχόμενο ενός τοπικού lockdown. Προφανώς περιμένουμε και την αναφορά από τα νέα τεστ τα οποία έχουν γίνει. Ευχόμαστε να είναι αρνητικά. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο για να μπούμε σε περιορισμούς αναπεριοχές. Είναι δεδομένο πάντως ότι είναι μια οριακή κατάσταση γενικά στη χώρα μας και ειδικά και σε ορισμένες ζώνες. Η αλήθεια είναι αυτή, μια και αναφέρεσαι και στον Δήμο Ευρώτα και την ευρύτερη περιοχή που έχει να κάνει με 3 τουλάχιστον χωριά και μίλησες και για τα όσα σημείωσε ο κύριος Καρδαλιάς, να πούμε ότι περιμένουμε και άλλα αποτελέσματα. Ξεκινήσαμε με 32, έχουμε φτάσει στα 39 θετικά δείγματα, 39 κρούσματα λοιπόν. 1.300 άτομα, σύμφωνα με τον Νίκο Χαρδαλιά, αφορά στη συγκεκριμένη περιοχή η διενέργεια των τεστ. Έχουμε τα 805 δείγματα, άρα μέχρι τα 1.300 δεν ξέρουμε τι θα γίνει και αν θα υπάρχουν και άλλοι που είναι θετικοί. Γι' αυτό και θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα στις εν λόγω περιοχές του Δήμου Ευρώτα, στα 3 χωριά και όπου υπάρχει κίνδυνος, που έχει να κάνει με την αποχή από την εργασία μέχρι να βγουν και τα αποτελέσματα των ανθρώπων αυτών. Επίσης θα απομονωθούν σε ειδικές δομές με την βοήθεια και της περιφέρειας που είναι από την πρώτη στιγμή και το είδαμε εκεί. Και υποχρεωτική, έτσι εννοείται, χρήση μάσκας ακόμη και στους εξωτερικούς χώρους είναι νομίζω ξεκάθαρο. Μακάρι να πάνε όλα καλά, μια βόμβα στην περιοχή. Είναι το θέμα, όπως λέγαμε νωρίτερα, και της μεταδοτικότητας. Και ας περιμένουμε. Εμείς από την πλευρά μας ένα πράγμα έχουμε να κάνουμε και εννοώ ως πολίτες. Απλώς ταυτονόητα, να προσέχουμε όσο μπορούμε, να κρατάμε τις αποστάσεις, να πηγαίνουμε όπου είναι να πάμε με τις μάσκες μας και υπομονή.
Θα τα πούμε ξανά σε λίγο με την Γεωργία Αναγκοστοπούλου. Πάμε να δούμε τα ζητήματα που σχετίζονται με την υπόθεση της πανδημίας. Απομακρύνεται προσωρινά το ενδεχόμενο ενός τοπικού lockdown στη Λακωνία, με αφού τα κρούσματα που εντοπίστηκαν σε χωριά του Δήμου Ευρώτα. Ο συναγερμός ωστόσο παραμένει με τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ να συνεχίζουν τη διαδικασία ιχνηλάτησης. Μέσα από αυτή την υπόθεση αναδύεται και ένα ακόμη θέμα που έχει να κάνει με τις συνθήκες διαβίωσης των αλλοδαπών εργατών γης. Έντονη ανησυχία επικρατεί στο Δήμο Ευρώτα μετά την εμφάνιση των 37 κρουσμάτων κορονοϊού σε εργάτες γης στα χωριά Άγιος Ιωαννής, Βλαχιώτης και Γλυκόβρηση. Οι νοσούντες, κυρίως εργάτες γης από το Πακιστάν και τον Μπαγκλαντές, μένουν πολλοί μαζί σε πρόχειρα καταλήματα με κακές συνθήκες υγιεινής, γεγονός που προκάλεσε μηνύ συναγερμό και την παρουσία κλιμακίου του ΕΟΔΗ στην περιοχή. Όχι, 5 αξιάτομα εδώ κάτω και 4 είναι πάνω. Αφορά έναν ευάλωτο πληθυσμό, ο οποίος δύσκολα ελέγχεται και πραγματοποιούνται όλες οι δράσεις για διάγνωση, περαιτέρω ανίχνευση περιστατικών, απομόνωση των θετικών και καραντίνα των επαφών τους και βέβαια περιορισμό της διασποράς στον τοπικό πληθυσμό. Τα μαζικά κρούσματα φέρνουν στο προσκήνιο το πολύ σοβαρό θέμα των συνθήκων διαβίωσης και υγιεινής των εργατών γης. Έχουμε υπερεστίες μετάδοση, δηλαδή πολλά άτομα μέσα σε σπίτια. Μπορεί να γίνει κάτι, μπορεί να κάνει κάτι ο Δήμος. Το εξετάζουμε με όλους τους αρμόδιους φορείς εδώ και μαζί με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να δούμε πού θα τους μεταφέρουμε. Έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερα από 550 τεστ σε μια διαδικασία η οποία μόνο εύκολη δεν είναι. Είναι πολυσύνθετο το θέμα γιατί είναι αγροτικό, είναι κοινωνικό, είναι και οικονομικό. Ναι. Και ειδικά αυτή την περίοδο. Εμείς στόχος μας είναι και αυτές είναι οι οδηγίες που δίνουμε στα κλιμάκια του. Είναι διαγνωστικός έλεγχος όσο το δυνατόν περισσότερους. Αυτή τη στιγμή κάνουμε π.χ. έχουν ξεκινήσει με 7 κλιμάκια σε διάφορα χωριά τριγύρω από την περιοχή της Γλυκόβρησης και όχι μόνο. Mm-hmm. Και μέχρι αργά το βράδυ. Είναι η πέμπτη μέρα. Αποφυγή της διασποράς, γιατί εδώ χρειαστήκαμε και τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας και μπράβο τους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μην μετακινηθεί αυτός ο πληθυσμός. Καταλαβαίνετε, έτσι. Άνθρωποι χωρίς στοιχεία, παράνομοι, μπορούν να φύγουν, δεν είναι και εύκολο να τους κρατήσεις. Ακούσαμε λοιπόν και τα όσα εξελίσσονται γύρω από την διαδικασία που ακολουθείται στην περιοχή της Λακωνίας. Πολλά περισσότερα θα μας πει και ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κ. Βασίλης Διαμαντόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Διαμαντόπουλε. Καλησπέρα και καλό βράδυ. Είμαστε σε μια διαδικασία, θα λέει κανείς, κρίσιμη. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεπεράσει το όριο για την περιοχή αυτή των χωριών του Δήμου Ευρώτα. Κοιτάξτε, το φαινόμενο στο Δήμο Ευρώτα. Θα με συγχωρέσετε, είναι αναμενόμενο αν σκεφτούμε ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κειμενόμενος πληθυσμός για πάρα πολλά έτη στην περιοχή. Οπότε η εμφάνιση οποιοδήποτε λοιμόδους νοσήματος, είτε αυτό είναι ο κορονοϊός ή κάτι άλλο, είναι πολύ πιθανό να έχει διασπορά στο συγκεκριμένο πληθυσμό. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και θα πρέπει να βλέπουμε και ευρύτερα τα προβλήματα δημόσιας υγείας και όχι μόνο τοπικά ή με στενή αντίληψη. Το λέτε υπό την έννοια των συνθήκων διαβίωσης, φαντάζομαι, των αλλοδαπών εργατών γης στην περιοχή. Και των συνθήκων και του πληθυσμού είναι πολύ μεγαλύτερος κατά καιρούς, ξέρετε, ακριβώς και από τις ανάγκες που έχει ο συγκεκριμένος τόπος. Ξέρετε ότι κατά καιρούς, επειδή κάνουμε επί έτη το πρόγραμμα επιτήρησης αλληλοσίας στον Δήμο Ευρώτα με πολύ επιτυχία σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου, αρχικά τον έκανε το πρώην Κελυπνό και τα τελευταία 6 χρόνια το κάνουμε ως Περιφέρεια. Και γνωρίζετε ότι από το κλιμάκιο επιτήρησης, δηλαδή από τους νοσηλευτές και το άλλο προσωπικό που έχουμε, έτσι ανακαλύψαμε τα πρώτα περιστατικά από τον τυχαίο έλεγχο που έγινε για την αλληλοσία και οι υψηλές θερμοκρασίες. Μας οδήγησαν να πάμε αυτούς τους ανθρώπους στο κέντρο υγείας, όπου μετά φυσικά ενεπλάκησαν και οι άλλες αρμόδιες δομές του κράτους, όπως ο ΕΟΔΗ. Και μάλιστα η συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, όσο και με τον κύριο Μαριόλη προσωπικά, θέλω να τον ευχαριστήσω, όσο και τον καθηγητή, τον κύριο Χατζηστοδούλου, που είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που είναι ουσιαστικά ο συνεργάτης στην παλαιοφάση του της Περιφέρειας Πελοποννήσου, γιατί εμείς έχουμε την επιστημονική επιτήρηση. Και βλέπετε ότι όλοι μαζί καταφέρνουμε κάτι και όχι κάθε ένας ξεχωριστά. Ωραία. Σίγουρα, τώρα σε αυτή τη στιγμή που είμαστε κοντά στο ενδεχόμενο της επιβολής ενός τοπικού lockdown, να το πω έτσι, όχι υπερτοπικού, αλλά τοπικού, δηλαδή που να προσανατολίζεται σε αυτά τα χωριά, σε αυτό το Δήμο γενικά. Καταλαβαίνετε ότι για να πω κάτι τέτοιο. Όχι, το λέω έτσι με την αναφορά των μέτρων που λαμβάνονται. Γιατί ήδη φαντάζομαι ότι είμαστε σε μια διαδικασία έντονων μέτρων στην περιοχή. Θα σας πω. Επειδή έχουμε, νομίζω και εσείς πλέον, μια αρκετά καλή εικόνα για το τι συμβαίνει κάτω. Ήδη έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο πλήθος τεστ. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στα 40 επιβεβαιωμένα κρούσματα.
αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα φαινόμενο, ας πούμε ότι υπάρχει μία σταθερότητα στα κρούσματα και δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, σήμερα που μιλάμε, υπάρχει λόγος για ένα τοπικό lockdown. Αν όμως δεν προχωρήσουμε και τις επόμενες δύο μέρες να καλύψουμε μεγαλύτερο κομμάτι του μεταναστευτικού πληθυσμού και φυσικά και του ντόπιου πληθυσμού, έτσι δεν πρέπει, τότε νομίζω θα έχουμε περισσότερα στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν τη Γενική Γραμματεία να πάρει κάποια άλλα μέτρα. Στην παρούσα φάση, με τα κρούσματα που έχουμε και τον έλεγχο που κάνουμε, υπάρχει ανησυχία, αλλά ας πούμε ότι η εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή διαχειρίσιμη. Να. Και δεν υπάρχει λόγος στη συγκεκριμένη στιγμή να γίνει ένα τοπικό lockdown. Τώρα, κάποια τοπικά μέτρα ή κάποια επιβολή τοπικών μέτρων, ανάλογα με την εξέλιξη της νόσου, νομίζω ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, μπορεί να τα αποφασίσει. Νομίζω ότι και σαν περιφέρεια έχουμε διαχειριστεί, να το πω έτσι, πολύ καλά και ζητήματα που γνωρίζουμε πολύ καλά στο παρελθόν για την περιοχή της Αργολίδας. Οπότε υπάρχει και η εμπειρία στην αναφορά του συγκεκριμένου τώρα θέματος. Υπάρχουν φυσικά οι διάφορες άλλες διαστάσεις, όπως είπατε και εσείς, με τους πληθυσμούς και πληθυσμοί που στις περισσότερες φορές δεν είναι και νόμιμοι κάτοικοι, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι ενδέχεται ορισμένες φορές να υπάρξει από αλλοδαπούς εργάτες οι οποίοι δεν διαμένουν νόμιμα εδώ και ενδέχεται να φύγουν ακόμα και από τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί. Ωστόσο, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι να μου κάνετε και ένα σχόλιο για τη γενική εικόνα. Είδαμε και σήμερα μια δραματική ξανάυξη των κρουσμάτων και όλη αυτή η κατάσταση, όπως και να το κάνουμε, ανησυχεί. Και ανησυχεί όχι κύρια λόγω και της προετοιμασίας που έχει γίνει ή δεν έχει γίνει σε επίπεδο δομών, φανταζόμαστε ότι έχει γίνει, αλλά ανησυχεί για το τι μελγενέστε, μπαίνοντας και σε έναν ιδιαίτερα διαφορετικό χειμώνα όπως θα είναι ο φετινός. Είναι πολύ σωστή η τοποθέτησή σας. Χαίρομαι αρχικά γιατί πραγματικά η διαχείριση στον Γκάλαξη, που ενεπλάκη περιφέρεια, είχε αποτελεσματικότητα. Εκείνο όμως που επαναλαμβάνω συνέχεια ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε όλοι μαζί και είχε μείζον θέμα στην πολιτική άσκηση της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ιατρικής που έχω την τιμή να έχω την ειδικότητα, είναι να βλέπουμε ακριβώς όλες τις δυνάμεις που πρέπει να ενώνονται μια τέτοια κρίση. Δεν είναι, ξέρετε, αμυγός της μίας υπηρεσίας της άλλης ή του ενός επιστήμονας του άλλου. Είναι μεγαλύτερα ζητήματα που χρήζουν μεγαλύτερη συμμετοχή όλων μας. Εκείνο το οποίο θέξατε, ναι, αυτό είναι το πιο ουσιώδες στην παρούσα φάση. Καλώς ή κακώς έχουμε περάσει σε μια δραματική αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική. Γιατί εκεί είναι, νομίζω, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα. Φυσικά και στους πληθυσμούς αυτούς τους ιδιαίτερους και τις ευπαθείς. Αλλά είδατε σήμερα από τα 416 δραματικά κρούσματα, 60 ήταν στην πύλη εισόδου της χώρας και τα 240 είναι στην Αττική. Νομίζω πλέον, να ξέρετε, και στην Αττική ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων, νομίζω είστε όλοι ενήμεροι, είναι πάλι σε παραπλήσιους πληθυσμούς, δηλαδή σε ανθρώπους που είναι ή μετανάστες ή πραγματικά ζουν σε συνθήκες, ας πούμε, όχι πραγματικά πολύ υγιεινές, με την έννοια ότι μένουν πολύ στο ίδιο σπίτι, συγχρονίζονται ή κάτι άλλο. Και κυρίως είναι στο κέντρο της Αθήνας. Νομίζω πλέον ότι το καμπανάκι για την Αθήνα είναι εδώ και εκεί που έχει χτυπήσει, αλλά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν παίρνεις κάποια πραγματικά, δηλαδή να κάνεις ένα τοπικό lockdown στην Αθήνα, αντιλαμβάνεσαι το 50% της χώρας στην Αθήνα και το 50% της οικονομίας. Άρα θα πρέπει να το κάνεις με πολύ φιδό και πολύ χρεια. Αλλά σίγουρα πλέον τα κρούσματα στην Αθήνα, νομίζω, που καταλαβαίνετε κι εσείς, έχουν κατά πολύ ξεπεράσει αυτό που, ας πούμε, θα θεωρούσαμε επιθυμητό. Μάλιστα, κλείνοντας, θέλω να πω ότι σήμερα υπήρχε μια πάρα πολύ καλή συνέντευξη, διάβασα, του κ. Δημητζάκη, ο οποίος είναι καθηγητής στην Ελβετία και ο οποίος έλεγε ότι πιθανότατα και με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα κρούσματα, δηλαδή με την ταυτοποίηση, και υπάρχει μια διαφορετικότητα με άλλες χώρες. Προφανώς να μην υπάρχει η αποτύπωση της εικόνας των πολλών κρούσματων σε σχέση με άλλες χώρες. Ακριβώς, να έχουμε υπερδιπλάσιο, υπερτριπλάσιο. Αυτό μην δημιουργήσει ανησυχία, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι επιδημιολογικά έχει πολύ καθοριστικό χαρακτήρα για το αν θα πρέπει να πάρθουν μέτρα ή όχι. Ωστόσο, αυτό που θέλω να σας θέσω είναι το ζήτημα του αντιγρυπτικού εμβολιασμού, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει και μια γενικότερη διάθεση από τον κόσμο. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι κρίσιμο για τον φετινό χειμώνα. Απόλυτα. Σήμερα, μάλιστα, κυκλοφόρησε επίσημα η εγκύκλωση του Υπουργείου Υγείας, που δίνει σαφείς οδηγίες για τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό, με τις ομάδες που πρέπει απαραίτητα να το κάνουν. Νομίζω φέτος όλοι μας, δηλαδή, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε πριν των νέων κάποιο μικρό πρόβλημα ή κάποια ευπάθεια, θα ήταν κρίσιμο την παρούσα φάση να θωρακίσουμε και την υγεία μας και γενικότερα το σύνολο, γιατί δύο κακά μαζί, δηλαδή και ο ιός της γρίπης και ο κορονοϊός, δεν είναι καλά. Οπότε
Νομίζω η φορά με το εμβόλιο της γρήπης, που αν μη τι άλλο γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ασφαλές, κατά τη γνώμη μου είναι επιβεβλημένη και είναι αρνητική ευθύνη να το κάνουμε όσο μπορούμε περισσότεροι. Ακόμα πολύ περισσότεροι από αυτούς που θεωρούμε ευπαθείς. Γιατί σας λέω, όλοι έχουμε ένα μικρό πρόβλημα υγείας από ένα σημείο και πέρα, έτσι δεν είναι? Σωστά. Οπότε νομίζω ότι εδώ πέρα χρειάζεται και η ατομική ευθύνη. Πάντως σε κάθε περίπτωση το θεωρώ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις σημειώσεις σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλά, γεια σας. Πάντως σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Διαμαντόπουλο αναφορικά με την κατάσταση στην περιοχή της Λακωνίας, υπάρχουν διάφορες αναφορές και από τους αυτοδιοικητικούς επικρίσεις από το γενικογόντικα με φόντο τις συνθήκες που εντοπίζονται στην περιοχή και την κατάσταση που διαβιούν οι αλλοδαποί εργάτες γης. Ο επικεφαλής Λαϊκής Σπήρωσης στέκεται επικριτικά στα όσα δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα ως πολιτικές και δεν έχουν εφαρμοστεί ως μέτρα και ειδικά στα όσα δεν έχουν σηματοδοτήσει σύμφωνα με τις αναφορές του την ενίσχυση του συστήματος υγείας. Την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή της Λακωνίας με τα κρούσματα κορονοϊού σε αλλοδαπούς εργάτες γης στέκεται ιδιαίτερα ο επικεφαλής Λαϊκής Σπήρωσης Πελοποννήσου Νίκος Γότικας. Έγκαιρα και επανειλημμένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου απαιτήσαμε μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα στις ευάλωτες δομές και ομάδες όπως στις δομές προσφύγων και μεταναστών, στους καταβλισμούς των Ρωμά, στους εργάτες γης, στα γυροκομεία, στους οίκους ευγυρίας κλπ. Έχουν ευθύνη η σημερινή Περιφερειακή Αρχή και η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση. Έχουν ευθύνη οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, γιατί αντί να πάρουν μέτρα προστασίας και να απαιτήσουν πολύ περισσότερα μέτρα από την κυβέρνηση, μιας και έχει την κύρια ευθύνη, ο μεν κύριος Νίκας φρόντιζε να εξοραίζει την πολιτική της κυβέρνησης, ενώ ο κύριος Στατούλης και η παρέα του δεν ψήφισαν ακόμη και στοιχειώδη μέτρα που προτείναμε στις αρχές της πανδημίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο κύριος Γόντικας στέκεται επικριτικά στο γεγονός, όπως σημειώνει, ότι ούτε ένας μόνιμος γιατρός μέχρι σήμερα δεν έχει προσληφθεί στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας στην Πελοπόννησο, ενώ αναφέρει χαρακτηριστικά. Να πάρθουν μέτρα ώστε να γίνουν μαζικά τεστ στους εργάτες γης και στους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή όπου χρειάζεται, να επιταχθούν τώρα χώροι για να διαμένουν χωριστά οι νοσούντες από τον κορονοϊό, γιατί αυτή τη στιγμή μέχρι στην αρχή μένανε στο ίδιο σπίτι 25-27 άτομα, η μισή με κορονοϊό, η άλλη μισή χωρίς. Ή σήμερα τους βάλανε σε ξεχωριστό σπίτι, αλλά έχουν την ίδια αυλή. Ακούσαμε λοιπόν τα όσα χαρακτηριστικά ανέφερε και ο Νίκος Γότικας σχετικά με την υπόθεση των κρούσματων στην περιοχή της Λακωνίας και ειδικά με τα όσα δεν έχουν γίνει, σύμφωνα και με τις αναφορές του ιδίου, για την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας. Πολλά φυσικά τα θέματα που έχουν αναπτυχθεί και για την συγκεκριμένη περιοχή αλλά και για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Τώρα, εμείς θα πάμε στην άλλη κατάσταση που έχει να κάνει με την ελαιοπαραγωγή που βρίσκεται στον αέρα. Κυρίαρχα, λόγω των αυστηρών περιοριστικών μέτρων που έχουν μπει στα πινελογία, γενικά στην όλη διαδικασία, το σχολιάσαμε χθες ιδιαίτερα με την Γεωργία Αναγνωστοπούλου. Θα έχουμε μαζί μας όμως και τον πρόεδρο του Μεσαινιακού Συνδέσμου Ελαιοτριβέων, τον κύριο Γιάννη Ηλιάδη. Καλησπέρα σας, κύριε Ηλιάδη. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε λίγο με ένα σχόλιο σας, με την έννοια ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη συνάντηση εργασίας μεταξύ, για πρώτη φορά ίσως, ελαιοτριβέων, ομάδων παραγωγών και πινελαιοργείων εν ώψη της ελαιοκομικής περίοδου και είδαμε και τα ζητήματα που αποτυπώθηκαν πλέον σε συμπεράσματα και να μας περιγράψετε και εσείς την κατάσταση πώς έχει. Ναι, όπως θα διαβάσατε, δεχτήκαμε μια πρόσκληση από το επιμελητήριο στο να γίνει μια συζήτηση σχετικά με το πώς τα πινελαιοργεία έχουν οριστεί στο να λειτουργήσουν. Εκεί υπήρχαν οι πινελαιοργοί, όπως είπα, το ΔΣ του συνδέσμου μας, mm-hmm. πολλοί ελαιοτριβείς και παραγωγή από ομάδες παραγωγών. Οι πινελαιοργοί ανέφεραν ότι εκπρόσωπος των πινελαιοργών ανέφερε ότι η πρόταση από την περιφέρεια είναι να λειτουργήσουν τα πινελαιοργεία, να διακόπτουν τη λειτουργία τους για τις πρωινές ώρες από τις 6 μέχρι τις 12. Με αυτόν τον τρόπο οι πινελαιοργοί είπαν ότι η αποδοτικότητα, η παραγωγικότητα των μονάδων τους θα μειωθεί κατά 40% περίπου. Και είναι και μια πραγματικότητα, θα έλεγε κανείς. Φαντάζομαι ότι και εσείς προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Τώρα ποσοστία, αν υπάρχει κάποια διαφορά, συζητάμε. Αλλά θα μειωθεί κατά πολύ και θα δυσκολέψει η λειτουργία τους. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν
να ίσως πάρουν όλη την πυρήνα που θα φτάνει στο πυρηνιλεουργείο. Και να πρέπει όταν συμπληρώνουν την ποσότητα που μπορούν να επεξεργαστούν, μετά να μην μπορούν να πάρουν άλλη ποσότητα. Κύριε Ηλιάδη, να τα βάλουμε σε μία τάξη τα πράγματα. Καταρχάς να πούμε ότι ήταν η πρώτη φορά, η πρώτη χρονιά τουλάχιστον από όσο θυμόμαστε τους εαυτούς μας, νομίζω και εσείς μαζί, όπου είχαμε μία σύσκεψη, μία συνάντηση εργασίας πολύ νωρίς για το θέμα που σας αφορά όλους. Έτσι, και είναι πάρα πολύ αυτό σημαντικό. Αυτό είναι γεγονός, ναι. Αυτό το κρατάμε ως θετικό στην όλη υπόθεση και να έρθουμε στην ουσία του ζητήματος, όπως είπε και ο Θέμης, που έχει να κάνει με την αλυσίδα αυτή που γύρω από το προϊόν, όπου και εσάς, όπως λέτε, θα είναι πολύ δύσκολη δουλειά σας και οι ίδιοι παραγωγοί θα πληγούν εάν κάποια από αυτούς τους κρίκους της αλυσίδας σπάσει και δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Γιατί έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια μια σειρά από ζητήματα να μπαίνουν στο τραπέζι και να βάλουν κατά συγκεκριμένων ομάδων, ενώ δεν είναι ούτε όλοι που θα λέει κανείς παρανομούν αν υπάρχουν τέτοιες δράσεις. Και είναι και πάρα πολύ απαραίτητο σαν φορέας, έτσι. Και το ξέρετε πολύ καλύτερα πως υπάρχουν και ελεγκτικοί μηχανισμοί να ελέγχουν όλη αυτή τη διαδικασία και φαντάζομαι σε πολύ αυστηρά πλαίσια. Υπάρχουν, έτσι, εγώ στα βασικά συμπεράσματα διακρίνω τρία. Όπως είπατε και εσείς, αν θα μπούμε σε μια διαδικασία εκπεριτροπής λειτουργίας των πυρηνιλεουργείων ή εκπεριτροπής λειτουργίας των ελαιοτριβίων και θα φτάσουμε και στην εκπεριτροπής λειτουργίας ελαιοπαραγωγή, φαντάζομαι. Μέχρι την αρχή της αλυσίδας. Μέχρι την αρχή της αλυσίδας, γιατί το ελαιοτριβείο, αν δεν έχουμε δυνατότητα να πάμε να παραδώσουμε κάποιο πυρήνα, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, δεν έχουμε άλλη δυνατότητα. Κάπου θα πρέπει να το πάμε να διαδοκιμάσουμε, το πυρηνιλεουργείο. Αν το πυρηνιλεουργείο δεν μπορεί να πάρει την ποσότητα ή παίρνει ένα μέρος της ποσότητας αυτής που παράγουμε, θα πρέπει να σταματήσουμε να παράγουμε την υπόλοιπη. Άρα αυτό θα έχει επιπτώσεις και στον παραγωγό, έτσι. Και στην οικονομία. Αυτό θα έχει επιπτώσεις και στον παραγωγό. Δεν θα μπορούμε. Οι ελιές θα είναι στις αυλές των ελαιοτριβίων. Αν υπάρχει η παραγωγή, δεν ρυθμίζουν και αυτοί ανάλογα την ποσότητα που μας φέρνουν, δεν θα μπορούμε να τις επεξεργαστούμε. Εμείς κρατάμε όλη αυτή την ανησυχία που εκφράζετε κι εσείς και φαντάζομαι ότι είναι μια ανησυχία που πρέπει να προβληματίσει όλους τους υπεύθυνους και αρμόδιους. Γιατί? Γιατί όλες οι επιχειρήσεις, είτε είναι ελαιοτριβία, εγώ θα βάλω και τους ελαιοπαραγωγούς μέσα, είτε είναι και πυρηνιλεουργοί, δουλεύουν με ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων για να βγάζουν αυτό το ποιοτικό λάδι. Και δουλεύουν με ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων και με συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας σε ό,τι αφορά το μέτωπο των επιχειρήσεων. Απ' την άλλη, το να σηματοδοτούμε ή το να έτσι, πετροβολούμε, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, ένα συγκεκριμένο κλάδο, όποιος και αν είναι αυτός κλάδος, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία και να συζητάμε στον αέρα για μία σειρά άλλων πραγμάτων, ακόμα και με αναφορές στη δημόσια υγεία, όταν διαχειριζόμαστε την ελιά, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, την ελιά διαχειριζόμαστε, τότε νομίζω ότι φτάνουμε στο άλλο άκρο και ίσως περισσότερο κακό δημιουργούμε στην περιοχή. Παρακαλώ, τώρα εσείς σαν σύνδεσμος, με τι διαδικασία θα κινηθείτε από εδώ και πέρα? Εμείς έχουμε ζητήσει από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη να έχουμε ενημέρωση για το τι τελικά θα ισχύσει και ποιο είναι το πλάνο, για να ξέρουμε και εμείς πώς θα μπορέσουμε να δουλέψουμε. Κάτι που δεν αναφέρουμε είναι, και πρέπει να το αναφέρουμε, είναι η πολύ άσχημη οικονομική μας κατάσταση. Ξέρετε, έχετε ακούσει, όπως και η παραγωγή περισσότερη, ότι η τιμή της πυρηνάς έχει μηδενιστεί. Δηλαδή μπορεί να χρειάζεται και από κάποιες περιοχές, χρειάζεται και τα τελευταία χρόνια, τα ελαιοτριβιά να πληρώνουν χρήματα από την τσέπη τους για να φτάσει η ελαιοπυρήνα στο πυρηνιλεουργείο. Φανταστείτε ότι ένα τεράστιο θέμα είναι αυτό από μόνο του. Εδώ έρχεται να προσθεθεί και κάτι άλλο. Ότι αυτή την ελαιοπυρήνα τζάμπα ελαιοπυρήνα δεν θα μπορούμε να τη διαθέσουμε. Και θα πρέπει να σταματήσουμε να λειτουργούμε για κάποιες ώρες τη μέρα αναγκαστικά. Άρα τι πρέπει να γίνει, κύριε Ηλιάδη? Τι ζητάτε? Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να λειτουργήσουν τα πυρηνιλεουργεία συνεχόμενα. Όπως και στην ανακοίνωση βγάλαμε. Τηρώντας, ξαναλέω, όχι ασύδωτα, τηρώντας τους όρους που έχουν, τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν. Τους αυστηρούς και εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και υπάρχουν, φαντάζομαι, και υπηρεσίες, αρμόδιες υπηρεσίες, για να κάνουν τους ελέγχους και να κρίνουν και να διαπιστώνουν οτιδήποτε άλλο. Τώρα, με την λογική του να πάμε να την άξουμε σε αυτήν την
ιδιαίτερη περίοδο. Και το σημειώνω την ιδιαίτερη περίοδο, γιατί κανείς δεν ξέρει, παρά τα θετικά μηνύματα που υπάρχουν στην αρχή της χρονιάς για το ελαιόλαδο, πώς θα πάει η χρονιά, και θυμόμαστε και πέρυσι τι έγινε, και ερχόμαστε και από 2-3 χρονιές, νομίζω, εξαιρετικά δύσκολες που έχουμε προσμετρήσει μαζί το πρόσημο. Τέσσερις χρονιές. Δηλαδή, αν πάμε να πυροδοτήσουμε και εμείς να βάλουμε άλλη μία βόμβα με την έννοια της διαχείρισης του τοπικού μας θέματος, τον τομέα της ελαιοκομείας, τότε κλάφτα. Να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά. Να δούμε μια πολύ δύσκολη χρονιά, ούτως ή άλλως. Βλέπουμε ότι δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Δεν είμαστε αρμόδιοι για να μπορέσουμε να δώσουμε. Προτάσεις μπορούμε να κάνουμε και κάνουμε. Δεν είμαστε αυτοί όμως που μπορούμε να δώσουμε τη λύση. Τα ελαιοτριβεία συνεχίζουν και είναι ο σάκος του μπόξ να απορροφήσουν όλο αυτό που συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό. Και φανταστείτε να έχουμε τώρα παραγωγούς που μας φέρνουν ελιές και εμείς δεν μπορούμε να παραδώσουμε πυρήνα και να λειτουργήσει το ελαιοτριβείο. Και θα, ο παραγωγός θα μας λέει: ελιές, καλά να παίξω και υπεύθυνες θεσίες. Και στην τελική το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι φανταστείτε πάλι, χρησιμοποιήσω και την διαλέξη, αλλά έτσι είναι. Κάποια ελαιοτριβεία να έχουν δυνατότητα να πάνε στο πυρηνεργείο και κάποια άλλα να μην έχουν. Mm-hmm. Και να φεύγει ο παραγωγός από τη μία και να λέει: α, εσύ δεν μπορείς να πας στον πυρήνα, θα πάω στον άλλο που θα πάει. Γιατί εσύ δεν μπορείς και αυτός μπορεί. Δηλαδή γίνεται ένα λαλούμ μετά. Γίνεται ένα λαλούμ σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Ακόμα δυσκολότερη από τον προηγούμενο χρόνο. Και όλα αυτά όταν μιλάμε για ένα εθνικό προϊόν, για ίσως μονοκαλλιέργεια δυστυχώς σε επίπεδο Μεσσηνίας, και όλοι λένε πάνω από το χυμένο γάλα, λάδι είναι προκειμένο, και λένε όλα αυτά. Και το έχετε ζήσει κι εσείς οι ελαιοτριβείς, μην τα ξεχνάμε, από την μετάβαση διφασικά, τριφασικά, έτσι και ήσασταν κι εσείς στο στόχαστρο. Τέλος πάντων, κάτι πρέπει να γίνει, φαντάζομαι, συνολικά για να το κλείσουμε. Κρατάμε και τις δικές σας αναφορές για την πρωτοβουλία που έχετε λάβει, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ώρες, γιατί φαντάζομαι ότι είναι θέμα ωρών και όχι θέμα ημερών, γιατί αν αφήσουμε το χρόνο να κυλήσει, πάλι ξανά θα συζητάμε περιοριστικά μέτρα ή άλλες καταστάσεις που ενδεχόμενα μας οδηγήσουν σε σκηνικά που κανείς δεν θα τα επιθυμεί. Φαντάζομαι να μπαίνουμε σε εικόνες lockdown της ελαιοπαραγωγής, έτσι όπως θα είναι η πραγματικότητα αν θα προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία. Όπως φαίνεται, τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια εξέλιξη και θα θέλαμε το βήμα στον τύπο να μπορούμε να έχουμε, γιατί είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Πάρα πολύ δύσκολη θέση. Σας όπως είπα και σε συγκυρία αυτή με τον ελαιοπυρήνα και την οικονομική, αλλά και αυτό που δημιουργείται τώρα να μην έχουμε να το διαθέσουμε. Κύριε και να πληρώνουμε χρήματα από την τσέπη μας για να το πάμε κάπου. Αυτό που βλέπαμε να έρχεται έχει φτάσει μπροστά μας. Κύριε Λιάδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεωργία, βλέπουμε ότι η ελαιοπαραγωγή είναι στον αέρα πραγματικά λόγω αυτών των περιοριστικών μέτρων. Τα είπαμε και χθες. Νομίζω ότι και ο κύριος Ηλιάδης μας μετέφερε την ίδια την αγωνία των ελαιοτριβαίων. Και είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για μια αλυσίδα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δημιουργείται πλέον, σπάζει το οποίο ζήτημα της συνοχής υπήρχε επάνω σε αυτή. Και μπορεί να φαντάζει λίγο μακρινή πραγματικότητα, αλλά το lockdown στην ελαιοπαραγωγή, χρησιμοποιώ αυτών των νέρων, είναι πολύ πιθανό έτσι όπως θα πάμε. Γιατί αν θα μπούμε σε μια διαδικασία περιοριστικών μέτρων και κυνήγι μαγισσών σχετικά με το και ποιος, λόγο κιόλας, ναι, ε? Και με το ποιος ή τέλος πάντων τι κάνει σε αυτή την περιοχή, υπάρχουν, επαναλαμβάνω, συγκεκριμένες υπηρεσίες που μπορούν να ελέγχουν ανά πάσα ώρα και στιγμή και να κάνουν τη δουλειά τους, να κάνουν το σκοπό τους, αυτό που πρέπει να κάνουν και να καθορίζουν αυτά που πρέπει να καθορίζουν με βάση τις ΑΕΠΟ και τέλος πάντων τους όρους λειτουργίας κάθε επιχείρηση. Και προφανώς, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, κανένας δεν λέει, και νομίζω το ξεκαθαρίσαμε και χθες, αλλά είναι καλό να επαναλαμβάνουμε καμιά φορά, πως αν κάποιος παρανομεί, αν κάτι δεν πηγαίνει καλά, αν έχει να κάνει, είναι εδώ, όπως είπες, οι υπηρεσίες να δουν και να κρίνουν και να γίνουν τα δέοντα. Ωστόσο, πρέπει, και νομίζω ότι εκεί είναι το κλειδί της όλης υπόθεσης, κάποια στιγμή να επαναπροσδιοριστούμε. Να επαναπροσδιορίσουμε τη στάση μας σε μια σειρά από ζητήματα, εν προκειμένου, αν μιλάμε για πρωτογενή τομέα και στήριξη αυτού, όταν είδαμε τι έπαθε ο τουρισμός λόγω του κορονοϊού και εδώ στη Μεσσηνία το έχουμε ως κυρίαρχο ζήτημα, να δούμε πραγματικά τι θέλουμε και τι μπορούμε να κάνουμε και αν έχουμε τη διάθεση, την πρόθεση και την ικανότητα, αν το θες, μαζί με τις δυνατότητες φυσικά, να στηρίξουμε πραγματικά τους ανθρώπους αυτούς, από τους οποίους μόνο περιμένουμε. Και θυμάμαι τώρα 20 χρόνια να γυρίσουμε πίσω, το πράσινο χρυσό, το ένα το άλλο, την ψαλίδα από το χωράφι στο ράφι, πόσο έκανε το λάδι σε δραχμές,
πόσο έχει σε ευρώ, αλλά δεν βλέπω ουσιαστική στήριξη. Και αυτό, επειδή μιλάς για μια λυσίδα και πολύ καλά κάνεις και είναι ακριβώς έτσι, έχει να κάνει και με την πρόθεση για γενικότερη στήριξη των ελαιοπαραγωγών, του προϊόντος που είναι εθνικό και που είναι το κυρίαρχο στο νομό Μεσσηνίας, καλός ή κακός, αφού ακόμη δεν έχουμε δει αν και υπάρχουν εξελίξεις, εκείνη την αναδιάρθρωση των Σικαιώνιων κτλ. Ή κάτι να γίνεται και σε άλλα προϊόντα. Ας κάτσουν σε ένα τραπέζι όπως έγινε αυτή η πολύ σημαντική συνάντηση εργασίας, φορείς αυτοδιοικητικοί και άλλοι αυτή τη φορά, φαντάζομαι να πούνε παιδιά, εγώ θέλω να τους στηρίξω τους αγρότες και θα κάνω αυτό. Φαντάζομαι ότι σε αυτή την κατεύθυνση πάντως είναι τα βήματα και του Προέδρου του Σύνδεσμου των Ελαιοτριβέων στην πρωτοβουλία που έχει λάβει, προκειμένου να βρεθεί μια ισορροπία. Γιατί αν θα χαθεί η ισορροπία για φέτος, θα είναι τουλάχιστον δραματικές επιπτώσεις. Πέρυσι τις προσμετρήσαμε σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, τα θυμόμαστε όλοι πολύ καλά. Μην φτάσουμε ξανά στο ίδιο σημείο φέτος. Και από την άλλη, είναι πολύ συγκεκριμένο το πλαίσιο πάνω στο οποίο πρέπει να κινηθούν οι υπηρεσίες, όχι πλαίσιο copy-paste με αναφορές επιστημόνων προπενταετίας. Γιατί αυτό πραγματικά θα πρέπει να κλονίσει ιδιαίτερα τις ίδιες υπηρεσίες που πήγαν και συνέταξαν ένα χαρτί, κυριολεκτικά το λέω χαρτί, παίρνοντας αναφορές άλλων επιστημόνων για άλλες περιοχές ενδεχόμενα και πέντε χρόνια πριν, για να περιγράψουν την κατάσταση στη Μεσσηνία. Και μην ξεχνάμε, επειδή μίλησες για πέρυσι και για πρόπερσι και για όλα αυτά, από δάκο σε καλή ποιότητα, εξαιρετική, αλλά πάρα πολύ χαμηλή τιμή, κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γίνει και να το δούμε σε πράξεις, έτσι. Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα και κλίμα, να έρθουμε στα αστυνομικά μας ζητήματα. Συλλήψεις είχαμε για Σπύρα, που φαίνεται ότι δρούσε με το γνωστό πλέον τρόπο στην περιοχή της Πελοποννήσου, με τηλεφωνήματα για δεύτερη τροχιά. Να πούμε ότι έχει να κάνει κυρίως το συγκεκριμένο θέμα με τη Σπάρτη, αλλά ήταν πολύ πρόσφατα και έχει τύχει και σε δικούς μας ανθρώπους. Όλοι μπορεί να έχουμε παραδείγματα, προσωπικά έχω και στη Μεσσηνία και σε χωριά της Μεσσηνίας. Έχουμε μια σύλληψη στη Σπάρτη. Εν προκειμένου, είναι το γνωστό θέμα δυστυχώς με τις τηλεφωνικές απάτες. Να κρατήσουμε από όλα αυτά, γιατί υπάρχει και στο site της αστυνομίας και υπάρχουν συμβουλές και νομίζω ότι έχουν χίλιο υποθεί, ότι ένα πράγμα. Καταλαβαίνω ότι όταν ειδικά μεγάλοι άνθρωποι χτυπήσει το σταθερό τηλέφωνο ή κάτι, ξέρω εγώ, και σε βρουν, εξαπίνεις και ακούς κάτι τόσο άσχημο, μπορεί να επηρεαστείς ή να αντιδράσεις διαφορετικά ή να μπει σε αυτό το παιχνίδι. Ας είναι ψύχρεμοι οι άνθρωποι αυτοί που μπορεί να χτυπήσει το τηλεφωνό τους, ας σκεφτούν μεταξύ όλων των υπολείπων ότι καμία υπηρεσία, ούτε η αστυνομία, ούτε με δικαστές, ούτε εισαγγελείς, ούτε γιατροί, δεν θα έπαιρνε ποτέ τηλέφωνο κάποιον να του πει δώσε λεφτά για να σώσω το παιδί σου. Ας είναι υποψιασμένοι πολύ περισσότερο. Ας κρατήσουν αυτό μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι πολλές οι συμβουλές που θα μπορούσαμε να δώσουμε. Πολύ καλά. Δίνει και η αστυνομία, νομίζω, με αναλυτικά δελτία τύπου τα οποία αναφέρει κατά καιρούς. Και γι' αυτό στεκόμαστε ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα, γιατί αφορά ολόκληρη την Πελοπόννησο και γιατί έχουμε πολλά περιστατικά και στην περιοχή μας, όπως σημείωσες. Και πάμε λίγο να δούμε τη θετική είδηση της ημέρας. Και νομίζω ότι αυτό χωράει πάρα πολύ θαυμασμό και συγχαρητήρια στην πρωτοβουλία μιας μητέρας που θέλησε μάλιστα να κρατήσει και την ανωνυμία της για το 7ο Δημοτικό Σχολείο της Καλαμάτας. Και αυτό το καθιστά ακόμη πιο σημαντικό και ωραίο όλο αυτό που έγινε και πολλά συγχαρητήρια. Γίνονται τέτοιες προσπάθειες, είναι αλήθεια, σε κάποια σχολεία. Αυτή έτσι είχε έτσι ένα μεγάλο εύρος, γιατί μιλάμε για 160 μάσκες που κατασκεύασε έτσι μια γυναίκα. Πρέπει να είναι μητέρα λοιπόν παιδιών. Έχει να κάνει με την πρώτη, δευτέρα, τρίτη και τετάρτη τάξη. Από ό,τι βλέπουμε είναι και κανονικές οι μάσκες, δεν είναι μάσκες full face, έτσι, σαν τις άλλες της κυρίας Κεραμέως και των υπολείπων. Που ξανά έφτασαν στα σχολεία, έτσι. Ναι, και με που φτάνει μέχρι... Ναι, εντάξει, μέσα στα τραγελευκά και κοστίσαν για ένα κάρο λεφτά τουλάχιστον, μην σου πω και πολλά κάρα λεφτά. 160 μάσκες λοιπόν, είναι σπουδαίο, όπως είπες, που δεν ήθελε η γυναίκα να πει ποια είναι, γιατί δεν το έκανε γι' αυτό, είναι για την ουσία του πράγματος. Χρειάζεται άλλωστε 2-3 μάσκες τουλάχιστον την ημέρα τα παιδάκια, να πληθούν να. Και πραγματικά πολλά συγχαρητήρια. Είπαμε θα διατεθούν στα παιδιά από τα πρωτάκια μέχρι και την τετάρτη τάξη, γιατί είναι και πέμπτη και έκτη, είναι πολλά παιδιά. Αυτό μπορούσε να κάνει και πολλά πολλά συγχαρητήρια. Στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Μπράβο, αξίζει την πρωτοβουλία. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε. Να έρθουμε εμείς στο άλλο μεγάλο θέμα, στο χώρο της υγείας. Το Υπουργείο Υγείας εξασφάλισε και είναι ήδη έτοιμα να διατεθούν 4,2 εκατομμύρια δόσεις αντιγρυπτικού εμβολίου. Εμβολιασμός αναμένεται να αρχίσει από το δεύτερο 15ο ημέρο του Οκτωβρίου.
7,2 εκατομμύρια αν έρχονται τα εμβόλια κατά της γρήπης που έχει εξασφαλίσει το Υπουργείο Υγείας για τη φετινή χρονιά. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, στόχος είναι από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά να εμβολιάζονται κατά κύριο λόγο οι ευπαθείς ομάδες. Ξεκινάει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για το εμβόλιο της γρήπης και ο σκοπός μας και ο στόχος μας είναι από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά να μπορούμε να εμβολιάζουμε κατά κύριο λόγο τις ευπαθείς ομάδες, τους συνανθρώπους μας που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές και είναι αρκετοί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε ένα τείχος ανοσίας και προστασίας κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και των μηνών αυτών που κατά κύριο λόγο παρατηρείται έξαρση της γρήπης στην χώρα μας. Και το 2020 μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε 4.200.000 εμβόλια για τους συμπολίτες μας. Θεωρούμε ότι χρειάζεται μια πανστρατιά κοινωνικής ευθύνης για να προστατεύσουν αυτές τις ευπαθείς ομάδες, τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι κινδυνεύουν κατά κύριο λόγο κινηθικό καθήκον μας να τους βοηθάμε από τον ιό της γρήπης. Από τη μεριά της, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών ανέφερε ότι η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερη και ότι ο εμβολιασμός της γρήπης θα γίνεται παράλληλα με την εξέλιξη του δεύτερου κύματος της επιδημίας. Φέτος υπάρχει ιδιαιτερότητα ο εμβολιασμός της γρήπης να γίνεται παράλληλα με την εξέλιξη του δεύτερου κύματος της επιδημίας του κορονοϊού. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι σε κανένα μέρος του κόσμου η συνύπαρξη αυτών των δύο λοιμώξεων δεν έχει μεταβάλει τα προγράμματα των εμβολιασμών για τους πληθυσμούς των διαφόρων χωρών. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για τους εμβολιασμούς από τις διάφορες χώρες, τις διάφορες ηπείρους. Θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα ότι στη χώρα μας η προτεραιότητα, ιδιαίτερα φέτος, είναι, όπως ακούσαμε από τον Υπουργό, οι ομάδες αυξημένου κινδύνου. Ερχόμαστε εμείς, μένοντας στα θέματα της υγείας, σε μία ξεχωριστή παρέμβαση που είχαμε σήμερα από τον κύριο Γατζίβελα στην εκπομπή «Τι λες τώρα» μαζί μας η Δέσποινα Ηλιούπουλου. Καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα, Θέμη. Με αρκετές αναφορές στην όλη προσπάθεια του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Έτσι ακριβώς, όπως είπε ο κύριος Κατσίβελας, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας είναι εδώ και στην πανδημία. Καθημερινά λοιπόν 1.100 τεστ εξετάζονται, τεστ μοριακού ελέγχου εξετάζονται στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και τα αποτελέσματα βγαίνουν σε 24 ώρες. Ήδη για το επόμενο εξάμηνο, όπως είπε ο κύριος Κατσίβελας, έχουν εξασφαλιστεί 200.000 τεστ την ίδια ώρα που προστίθενται και άλλοι 5 αντιδραστήρες, γεγονός που σημαίνει ότι αυτό θα πενταπλασιάσει και τα τεστ. Ωστόσο, ο κύριος Κατσίβελας υπογράμμισε ότι η πανδημία έχει προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στην επάρκεια αίματος και κάλεσε τους εθελοντές, αιμοδότες, να δίνουν πιο πολλές φορές το χρόνο αίμα και συνέστησε περίπου 2 φορές. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στην επάρκεια αίματος. Ωστόσο, προέτρεψε και τους πολίτες που επιθυμούν να γίνουν εθελοντές, αιμοδότες, καθώς αυτό είναι προσφορά ζωής. Νομίζω ότι ήταν άκρως χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε ο κύριος Κατσίβελας. Είμαστε έτοιμοι να δούμε ένα χαρακτηριστικό αποσπασμά. Να το δούμε. Ωραία, να δούμε. Φτάσαμε την περίοδο που άνοιξε ο τουρισμός να κάνουμε μέχρι και 8.000 εξετάσεις την ημέρα, που είναι ασύλληπτο νούμερο για όλη την ελληνική επικράτεια και για άλλα διεθνή εργαστήρια. Όμως αυτό το οποίο είναι γεγονός και πρέπει να το ζούμε και πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη και όλοι οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις, είναι ότι ο αριθμός των τεστ δεν είναι απεριόριστος. Γιατί σκεφτείτε ότι η βιομηχανία είναι συγκεκριμένη και η ζήτηση είναι παγκόσμια ταυτόχρονα. Το πλεονέκτημα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας είναι ότι πέρα από τον τέλειο εξοπλισμό και πέρα από την ταχύτητα, έχει τη δυνατότητα να δίνει αποτελέσματα σε λιγότερο από 24 ώρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και τις δίνει με ένα ηλεκτρονικό σύστημα που δεν μεσολαβεί άνθρωπος, που μπορεί να πάρει το κάθε νοσοκομείο, το κάθε κέντρο υγείας ή κάθε δομή που μας στείλει τις εξετάσεις κατευθείαν από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αυτό έκανε πάρα πολύ ελκυστικό σε όλες τις δομές υγείας να θέλουν να συνεργαστούν με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Και τα συνέπεια, φτάσαμε κάποια στιγμή να κάνουμε και 5 και 6.000 εξετάσεις της ημέρας, την ημέρα που ήταν πολύ περισσότερες από αυτές που μπορούσαμε να κάνουμε σαν Εθνικό Κέντρο.
ξεπερνάμε κατά μέσον όρο τα 1.100, αλλά αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι τις επόμενες ημέρες θα εντάξουμε στην όλη διαδικασία και την τεχνική του πουλ της δεξαμενής, που έτσι τα αντιδραστήρια τα οποία έχουμε θα μπορούν να πολλαπλασιαστούν επί 5. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε εξασφαλισμένα για το επόμενο εξάμεινο άλλες 200.000 τεστ, τα οποία επί 5 θα γίνουν 1.000.000 και νομίζω θα είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και για την κοινωνία μας. Σημαντικός και πολύ χρήσιμος και ο ρόλος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και νομίζω ότι έτσι για πρώτη φορά ο κ. Κατσίβελας αναφέρθηκε και στα δεδομένα και στους αριθμούς που αποτυπώνονται. Να έρθουμε στην αυτοδιοίκηση. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις γιατί συζητάμε πολύ καιρό για το οδικό δίκτυο και της Μεσσηνίας. Έχουμε ακούσει τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου να βάζει έναν στόχο πολύ ψηλά, δηλαδή στην αλλαγή της εικόνας του οδικού δικτύου της Μεσσηνίας την επόμενη χρονιά, μέσα σε αυτή τη χρονιά, κατά 30% βελτίωση. Και ευελπιστούμε να το πετύχει φυσικά για το καλό των πολιτών και των όσων κυκλοφορούν στους δρόμους. Έχουμε ήδη όμως έναν πολύ μεγάλο άξονα, όπως είναι το Φελιατρά Γαραλιά, είναι να μπαίνει μπροστά. Έτσι ακριβώς, έχουμε μια θετική εξέλιξη. Απεστάλλει προς δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προκήρυξη του έργου, βελτίωση της Εθνικής Οδού και Παρισία Φιλιατρά Πύλος Μεθόνη και συγκεκριμένα του τμήματος Φιλιατρά Γαργαλιάνη προϋπολογισμού περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Η προθεσμία τώρα υποβολής προσφορών λήγει τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ενώ το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει 6 Νοεμβρίου. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Νίκας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι πολύ σύντομα εργολάβος θα τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο δρόμο. Το έργο, να πούμε αυτό, σε συνδυασμό και με το υποένταξε έργο της παράκαψης της Γιάλωβας, θα αλλάξει άρδιν την συγκοινωνιακή εικόνα της Δυτικής Μεσσηνίας. Το ευελπιστούμε. Δέσποινα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ραντεβού με την Δέσποινα Ηλιοπούλου καθημερινά στις 5 εδώ στην συχνότητα της τηλεόρασης Best. Τώρα να συνεχίσουμε από τα ζητήματα που βλέπουμε νωρίτερα, να περάσουμε στην παιδεία και στον αυρασμό που επικρατεί στο φόντο και των καταλήψεων υπό το καθεστώς των οποίων τελούν πολλά σχολεία μετά τα απίστευτα χθεσινά επεισόδια. Σήμερα συνάντηση με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, είχαν εκπρόσωποι των μαθητών, γονείς αλλά και εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου Καλαμάτας, του 6ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας. Μετά τα απίστευτα επεισόδια που έκαναν το γύρο όλης της χώρας, οι μαθητές του 6ου Γενικού Λυκείου της Καλαμάτας, το οποίο τέλει υποκατάληψη, συναντήθηκαν προκειμένου να θέσουν τα αιτήματά τους σε ό,τι αφορά στο κτίριο με τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο. Καταρχάς, το σχολείο, όσοι γνωρίζουν, είναι από τα πιο παλιά στην Καλαμάτα. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Τα βάνια στάζουν. Όταν βρέχει, λιμνιάζουν οι χώροι. Τα φρεάτια λείπουν τα καπάκια από πάνω και πολλά παιδιά σκοντάφτουν. Έχουν γεμίσει φύλλα και έχουν βουλώσει τα οποία θέλουν καθάρισμα. Μυρίζουν κιόλα αυτά τα καπάκια, τα φρεάτια. Οι τάξεις δεν έχουν καλή θέρμανση. Πολλές φορές δεν ανοίγει καν το καλοριφέρι και ζεσθενόμαστε. Καθόμασταν με τα μπουφάν στο σχολείο. Πολλές θέσεις λόγω των βροχών και της αρκετής υγρασίας έχουν πιάσει μούχλα. Χρειάζονται να ξαναβαφτούν. Και αυτό πρέπει να γίνει από κάποιους μάστορες ειδικούς και εργολάβους και όχι από μαθητές ή καθηγητές όπως γίνονται τα τελευταία χρόνια. Τα παράθυρα δεν ανοίγουν, ούτε κλείνουν μερικά. Με αποτέλεσμα να μπαίνει μέσα το κρύο. Οι πόρτες το ίδιο. Υπάρχουν αρκετές οι οποίες δεν κλειδώνουν καν. Και υπάρχει πρόβλημα κιόλας κλοπών μερικές φορές. Ακόμα χρειαζόμαστε έναν φύλακα. Έχουμε ζητήσει έναν φύλακα να φυλάει το χώρο του σχολείου πρωινές και βραδινές ώρες. Ακόμα θέλουμε εξοπλισμό για το σχολείο, ό,τι αφορά αθλητικό κυρίως. Για το γήπεδο του βόλεϊ και του μπάσκετ χρειάζεται μια διαγράμμιση, ένα φιλέ, γιατί ο φιλές ο παλιός έχει σκιστεί και έχει χαλάσει. Μπάλες, γιατί δεν υπάρχουν. Οι βρύσες οι οποίες έχουν χαλάσει και χρειαζόμαστε καινούργιες. Και τα πατώματα από τις βροχές έχουν φουσκώσει με αποτέλεσμα πολλά πλακάκια. Το έδαφος πάντα έχει φουσκώσει και να πολλά παιδιά να σκοντάφουν και να χτυπάνε. Ο κ. Βασιλόπουλος δεσμεύτηκε από την πλευρά του για την υλοποίηση μιας σειράς παρεμβάσεων που θα γίνουν σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Συζητήσαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτό το σχολείο. Ένα σχολείο το οποίο χρόνια τώρα συζητάμε για τις εκκρεμότητες οι οποίες υπάρχουν και για τις λύσεις που πρέπει να δοθούν. Τους εξήγησα λοιπόν, εφόσον μου κατέθεσαν τα αιτήματά τους, τους εξήγησα ότι εμείς ως Δημοτική Αρχή 10 Οκτωβρίου θα έχουμε έτοιμη την προμελέτη για την επισκευή του συγκεκριμένου σχολείου. Έχουμε μιλήσει με τον Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει δεσμευτεί ότι θα βρει τον τρόπο ώστε να χρηματοδοτήσει την επισκευή του σχολείου με 2 εκατομμύρια ευρώ.
δεν φτάνουν τα χρήματα για όλες τις παρεμβάσεις, αλλά σίγουρα είναι μια πολύ ουσιαστική παρέμβαση αυτά τα 2 εκατομμύρια. Και συγχρόνως εμείς ως Δήμος έχουμε αυτή τη στιγμή προσωρινό ανάδοχο για μια εργολαβία 800.000 που είναι συντηρήσεις σχολείων. Προβλέπουμε στην εργολαβία για τον ηλεκτροφωτισμό που έχουμε την αντικατάσταση των φωτιστικών με φώτα LED και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Και βέβαια έχουμε και μέσα από τις σχολικές επιτροπές τις καθημερινές παρεμβάσεις. Άκουσα με προσοχή τα παιδιά. Τους εξήγησα ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Άλλωστε, τα χρήματα που έρχονται από την πολιτεία για τη συντήρηση των σχολείων είναι πάρα πολύ λίγα. Φανταστείτε ότι έρχονται 240.000 το χρόνο για 76 σχολικά συγκροτήματα, 94 σχολεία δηλαδή. Έρθουμε εμείς στο αυτοδιοικητικό πεδίο με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλαμάτας, που στο επίκεντρο της είχε τη διαδικασία ερωτήσεων ελέγχου της Δημοτικής Αρχής. 88 συνολικά αυτές, με αρκετή ένταση αλλά και απαντήσεις για κρίσιμα θέματα όπως είναι τα αντιπλημμυρικά. 57 ερωτήσεις γραπτές, 31 προφορικές και μια πολύ ωραία ειδική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο της Καλαμάτας που είχε απ' όλα. Και ενώ ικανοποιώ ένα αίτημά σας, όχι επειδή είμαι υποχρεωμένος, όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί το επιλέξαμε, εσείς αυτή τη συνεδρία θα αντιμετωπίζετε με καχυποψία, με προβληματισμό, με άργηση, γιατί ως πανικός δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αυτές ήταν οι σημειώσεις του Δημάρχου Καλαμάτας για την αρχική διαδικαστική αντιπαράθεση σχετικά με την όλη εξέλιξη της χθεσινής διαδικασίας. Η αναφορά στην καχυποψία στη διάρκεια της συνεδρίασης έδωσε την σκυτάλη στην ένταση. Και τη φωτογραφία του εδώ για το La Maggiore, Maggiore, αλλά Maggiore τίποτα. Κύριε Πρόεδρε, αναφέρεται στην τάξη. Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί φωτογραφία μου και να λέει βλακίες. Είσαι μικρό, ρε παιδιά. Πρόεδρε, σε παρακαλώ το αποβάλει. Πάρω φορά, δεν τελειώσαμε ακόμη. Ζητήματα που σχετίζονται με το λιμενικό ταμείο έφεραν την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κώστα Θανασόπουλου και του επικεφαλής του Συνδυασμού Ανοιχτός Δήμος Ενεργοί Πολίτες Μανώλη Μάκαρη. Τίποτα δεν έκανα. Να τον αποβάλεις, κύριε Μάκαρη. Είσαι σε αταξία. Όφιλε να έρθει στο λιμενικό ταμείο να ενημερωθεί. Πρόεδρε, δεν θα ανεχτώ αυτό το πράγμα. Δεν θα ανεχτώ. Μία ερώτηση. Μία ερώτηση έκανα για το λιμενικό ταμείο. Λυπάμαι για σας. Είναι ορισμένοι. Γιατί εδώ πέρα δεν είναι πεδίο δράσεως λαϊκισμού. Θα πάρεις. Κύριε Πρόεδρε. Είναι αυτά που λέτε. Είναι αυτά που λέτε. Κάντε τον έξω. Όχι, θα τα ακούσουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι θα ακούσουμε. Από σένα θα ακούσουμε. Ποιος είσαι εσύ να μου μιλήσεις. Ποιος είσαι εσύ να μου μιλήσεις εμένα. Μετά τη συγκεκριμένη αντιπαράθεση που διήρκησε αρκετά, η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη. Τρέψε λίγο ρε. Τροφή σου ρε. Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και ο Δήμαρχος Καλαμάτας έδωσαν απαντήσεις στα όσα είχαν τεθεί νωρίτερα από τους επικεφαλείς των παρατάξεων και τους δημοτικούς συμβούλους. Σημαντική με τη μεταφορά, αν όχι σημαντικότερη, είναι η ποσότητα και η ποιότητα του μεταφορεμένου νερού. Έχουμε αναφέρει ότι αυτός είναι ο επόμενος στόχος για ΔΕΙΑΚ και σύνδεσμο, ο μεγάλος στόχος. Η μεταφορά του νερού, των νερών του Αγίου Φλόρου στο πείδημα, μαζί με την κατασκευή όμως μια νέα δεξαμενή εκεί και αλλαγή σε όλων των συστημάτων που υπάρχουν εκεί, ώστε να είναι η ποιότητα του νερού καλύτερη και να μην έχουμε εκεί έτσι απώλειες. Ζητήματα υποδομών, ζητήματα που έχουν να κάνουν με παρεμβάσεις στην πόλη, γενικά θέματα όπως αυτά της παιδείας, αλλά και παρεμβάσεις για τον σχεδιασμό, τέθηκαν επιτάπητος. Οι καθαρίσεις των σχολείων έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις σχολικές μονάδες, αμέσως μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων τους, την Πέμπτη δηλαδή πριν τη Δευτέρα που ξεκίνησαν τα σχολεία. Στα σχολεία τα οποία παρουσιάστηκαν λήψεις έχουν αποσταλεί συνεργεία καθημερινά, ιδιωτικά συνεργεία. Ενώ ο Δήμος θα προχωρήσει σε επιπλέον προσλήψεις. Μέσα στην όλη συζήτηση και οι απαντήσεις για τα όσα περιλαμβάνονται γύρω από τα αντιπλημμυρικά. Τα προτινόμενα έργα στην περιοχή αυτή, ξεκινώντας από την είσοδο της πόλης δυτικά, είναι ρέμα βαθιά λακάδα, που διέρχεται από τις νέες εργατικές κατοικίες ανατολικά και στην Αγία Τριάδα, ρέμα Ελαφοκρέμη στην οδό Γλάφκου, ρέμα Λαγκάδα στην οδό Δράκου, ρέμα Καραμπογιάς, ρέμα Καλαμίτσι, ρέματα ανατολικής περιοχής Πολυτέικο και Κυρεζένια και διευθέτηση του Νέδοντα. Και από τις 88 ερωτήσεις που κατέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο εξής ένα αίτημα των μηχανικών, το οποίο και επανέρχεται στο Υπουργείο. Ο λόγος φυσικά για τις προθεσμίες τακτοποίησης των αυθαιρέτων και τα σοβαρά ζητήματα που έχουν ανακύψει αναφορικά με το θέμα. Όλο το 8ο ζήτημα να άνοιξε 20 λεπτά το σύστημα.
10 λεπτά και 10 λεπτά. Και σε 10 λεπτά δεν πρόλαβα, έβγαλε ένα παράβολο, δεν πρόλαβα να βγάλω τίποτα άλλο. Στα όρια τους για μία ακόμη φορά οι μηχανικοί, οι οποίοι έρχουν αντιμέτωποι με την λήξη προθεσμιών και τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει, αυτή τη φορά στο φόντο της τακτοποίησης των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, τα λεγόμενα ως αυθαίρετα βαριάς μορφής. Ο τεχνικός κόσμος έχει κουραστεί να έχει ημερομηνίες με λήξη και ταυτόχρονα τα συστήματα να καταραίουν. Άρα να ξενυχτάμε στα γραφεία μας ή να ξυπνάμε τα ξημερώματα για να κάνουμε τη δουλειά μας. Πρέπει να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Πρέπει τα παράβολα να πληρώνονται ανεξάρτητα από το μηχανικό για να μπορεί ο κόσμος να συμμετέχει στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων του. Και ταυτόχρονα θεωρώ ότι ο νόμος πρέπει να σταματήσει να υπάρχει των αυθαιρέτων ελήξη όταν γίνεται αυτό το τακτηρίο. Όταν ολοκληρωθούν οι αποτυπώσεις όλων των κτηρίων, δημιουργηθεί η ταυτότητά τους, τότε μπορεί να σταματήσει να υπάρχει νόμος των αυθαιρέτων. Μέχρι τότε πρέπει να ισχύει. Σημειωτέων ότι ακόμα και χτες το τεχνικό επιμελητήριο απάντησε σε ερωτήσεις του τελευταίου νόμου. Αυτή τη στιγμή λήγει η κατηγορία 5, δηλαδή αυτό που λέμε τα βαριά αυθαίρετα. Αυθαίρετα δηλαδή που κατασκευάστηκαν χωρίς άδεια ή που ξεπερνούν ένα ποσοστό μεγάλο 40% των τετραγωνικών που θα μπορούσε να κατασκευαστεί στο οικόπεδο. Οι υπόλοιπες κατηγορίες, κατηγορία 4 που είναι αυθαίρετα με άδειες και άλλες κατηγορίες, λοιπές κατηγορίες προ-83 και προ-75 θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι το 25 νομίζω με την τελευταία τροποποίηση, δίνοντας συνεχώς μια τιμωρητική προσάυξη ανά εξάμηνο 1-5%, που και αυτό για μας θεωρούμε ότι είναι καθαρά δείχνει ότι η τάση είναι ένα εισπρακτικό και όχι ένα ουσιαστικό μέτρο. Οι εκπρόσωποι του κλάδου με εκ νέου επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από την ομόφωνη απόφαση της δικού σας επιτροπής του ΤΕ, αντιδρούν διεκδικώντας τα αυτονόητα. Με όλη αυτή την πίεση και τη διαδικασία που ακολουθεί είναι ότι έχει χαθεί εντελώς η επιστημονικότητα του και ο ρόλος του μηχανικού σε αυτή τη διαδικασία. Ζητάμε με έναν τρόπο την αποκατάσταση της αξιοπρέπειάς μας. Είναι οι συνθήκες πολύ πιεστικές, εννοείται ότι οι πολίτες θέλουν η δουλειά τους να γίνεται. Είναι ένας τεράστιος όγκος αυτός που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε δουλειάς. Πρέπει να γίνει με όρους και με την ποιότητα που αξίζει να γίνει αυτή η διαδικασία, γιατί κατά εμάς είναι σημαντική. Γι' αυτό και η άποψή μας είναι να δοθούν οι απαραίτητες παρατάσεις που δεν θα έχουν να κάνουν άλλη μια παράταση από την αρχή. Ζητάμε να μείνει το σύστημα ανοιχτό για όλες τις κατηγορίες χωρίς όρους μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου, όπου εκεί η ψηφιοποίηση όλων των κτηρίων της χώρας θα δώσει μια δυνατότητα να σταματήσει αυτό το περιβόητο φαινόμενο της δημιουργίας των αυθαιρέτων ή νέων αυθαιρέτων από εδώ και πέρα. Δεν γνώμονα την ενημέρωση για την ιστορία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Πυλουνέστορος και τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από διακεκριμένους επιστήμονες για την αποκάλυψη σημαντικών ιστορικών στοιχείων που προσδιορίζουν την καταγωγή μας, πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου. Τυχαία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου του Δήμου Πυλουνέστορος που διεξήχθη στον αυλαίο χώρο της οικίας Τσικλητήρας στην Πύλο. Έχει τη δυνατότητα να τιμήσει το μεγάλο Έλληνα πεζογράφο, αν θέλετε, έναν άνθρωπο που διαμόρφωσε τις τέχνες και τα γράμματα στη σύγχρονη Ελλάδα, τον Αντώνη Σαμαράκη. Τιμούμε τα 100 χρόνια του Αντώνη Σαμαράκη. Το φετινό συνέδριο, όπως προκύπτει από τον τίτλο του «Πύλος, Ιστορία, Τέχνη και Πολιτισμός», είχε ως στόχο την ενημέρωση αναφορικά με την ιστορία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου και τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από διακεκριμένους επιστήμονες για την ανακάλυψη σημαντικών ιστορικών στοιχείων που προσδιορίζουν την καταγωγή μας. Ο Αντώνης αγάπησε πολύ την Πύλο. Χαιρόταν πάρα πολύ να κάνει παρέα με τους φίλους μας εδώ και είχε ξεχωριστή θέση στην καρδιά του ο τίτλος του επίτιμου Δημότη Πύλου. Είδαν από τη ρωσική ναυαρχίδα, κάτι που δεν το ξέρουμε, γι' αυτό να το επαναλάβω, να έρχεται μια σκιά επιπλέουσα, μιας μαυροφόρας, και όσο πλησίαζε, εμίκρανε, και όταν
ήρθε στην Αυαρχίδα, είδανε ότι ήταν η εικόνα της Παναγίας της Ιμβρίας. Τον θεσμό τίμησαν με την παρουσία και την συμμετοχή του σημαντικές προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό και τον εκκλησιαστικό χώρο, μεταξύ αυτών ο καθοδηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αρχιμανδρίτης, κύριος Ελισαίος, ο καθηγητής κλασικών σπουδών του Πανεπιστημίου, του Σινσινάτη αρχαιολόγος Dr. Jack Davis και ερευνητή αρχαιολόγος του Πανεπιστημίου του Σινσινάτη Dr. Shannon Stoker. Το γεγονός καταρχήν είναι μια ανατρευτική κοινότηση. Με προσανατολισμό την αιωνιότητα. Τα έργα του Σαμαράκη ήταν πολύ γνωστά σε μένα από τις φοιτητικές μου μέρες στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Όταν η πρώτη δασκάλα μου στην νεοελληνική γλώσσα πρότεινε να διαβάσω το κίτρινο φάκελος και μετά το λάθος. Στο πλαίσιο αυτού του επαιτειακού έτους, η διεύθυνση γραμμάτων διοργάνωσε ήδη μια μεγάλη σειρά εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εύχομαι να ζήσω, να τους δώσω τη λευτεριά, την Ελλάδα να την κρίσω πιο μεγάλη, πιο πλατιά. Ως πολυσταθμός της 18ης Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών, η Καλαμάτα θα υποδεχθεί την Φλόγα της Αγάπης σε μια μικρή τελετή υποδοχής που θα γίνει στον προαύλιο χώρο του Μεγάλου Χώρου την Πέμπτη. Στόχος είναι η μεταλαμπάδευση του μηνύματος εθελοντικής προσφοράς της αιμοδοσίας. 5η-1η Οκτωβρίου η Καλαμάτα υποδέχεται τη Φλόγα της Αγάπης. Σε μια μικρή τελετή υποδοχής που θα γίνει στον προαύλιο χώρο του Μεγάρου Χορού, η Φλόγα θα παραδοθεί από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αργολίδας Δεσμή Αίματος στα χέρια εθελοντών αιμοδοτών και ανθρώπων που στηρίζουν τη διάδοση της ιδέας του εθελοντισμού. Την εκδήλωση στηρίζει το Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας καθώς και η Ελληνική Αστυνομία. Για την 18η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών, την εκδήλωση υποδοχής της οποίας συνδιοργανώνει η Φάρις του Δήμου Καλαμάτας, παραχώρησαν συνέντευξη τύπου οι εκπρόσωποι των διοργανωτών φορέων. Η τελετή αυτή είναι τελετή αφής της Φλόγας της Αγάπης, έτσι την έχει ονομάσει η ΠΟΣΕΑ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδος. Θα παραλάβουμε τη Φλόγα από το Άργος. Θα έρθει στην Καλαμάτα. Θα ξεκινήσει από τους Αγίους Αποστόλους, εδώ θα την παραλάβουμε μάλλον εμείς από την πλατεία και θα καταλήξει στο Μέγαρο Χορού. Ο σκοπός μας είναι να αφυπνίσουμε τον κόσμο, τους απλούς πολίτες, τους εθελοντές μας, για τη συνεχή προσφορά αίματος που πρέπει να γίνεται πάντα. Στο νοσοκομείο Καλαμάτας, στους 10 ασθενείς που νοσηλεύονται, οι 2 πρέπει να μεταγγιστούν. Άρα καταλαβαίνετε πόσο επίγον και πόσο φλέγον είναι το ζήτημα της ανέβρεσης αίματος. Θεωρώ τιμή και χαρά που η Φάρις συμμετέχει σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διαδώσουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο για το πόσο μεγάλη ανάγκη είναι η δωρεά αίματος. Φλόγα της Αγάπης, όπως συνηθίζεται να λέγεται, ταξιδεύει κάθε χρόνο σε όσες περισσότερες πόλεις της Ελλάδας γίνεται, τόσο της υπηρετικής όσο και της νησιωτικής, με στόχο να διαδώσει την ιδέα του εθελοντισμού στο αίμα, να ενεργοποιήσει τη συνεργασία των φορέων που ασχολούνται με το αίμα και να φωτίσει φυσικά τις πανανθρώπινες αξίες της προσφοράς. Είναι η δεύτερη φορά που έρχεται η Φλόγα στην πόλη μας. Δυστυχώς φέτος οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες. Δεν θα μπορέσουμε να έχουμε όλους όσους θα θέλαμε, εθελοντές, και η συμμετοχή θα είναι μικρή. Όμως είναι κάτι συμβολικό και ελπίζω του χρόνου και από εδώ και πέρα να καθιερωθεί η εκδήλωση να έχει τη λαμπρότητα που της αξίζει. Η είσοδος στην εκδήλωση θα γίνει σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο χώρος που θα γίνει η εκδήλωση είναι στο Μέγαρο Χορό, όπως γνωρίζετε. Και σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες που έχουμε από την κυβέρνηση και από τη σκία που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς, όσοι εισέρχονται στο Μέγαρο Χορού θα είναι με μάσκα, θα καταγράφονται, θα παραμένουν στο χώρο και θα κάθονται με μάσκα καθ' όλη τη διάρκεια και θα εξέρχονται πάλι με μάσκα. Αυτές είναι οι οδηγίες που έχουμε και αυτές θα τηρήσουμε κατά γράμμα, ούτως ώστε να μην έχουμε κανένα πρόβλημα όσον αφορά την διάδοση του κορονοϊού.
Ένα ξεχωριστό θέμα να περάσουμε. Ο παραδοσιακός τρόπος κυνηγιού αναβιώνει στην Ελλάδα, λαμβάνοντας μια συγκεκριμένη μορφή μέσα από το πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης που εξελίχθηκε πριν από λίγες μέρες. Έτσι μπαίνουν γερές βάσεις για την νομοποίηση του κυνηγιού με τόξο και στη χώρα μας. Τη διάρκεια των αιώνων, από τους αρχαίους Έλληνες μέχρι σήμερα, το τόξο και τα βέλη έχουν συνδεθεί με την επιβίωση των ανθρώπων. Η αρχαία κυνηγετική παράδοση τοξοβολίας και τα αθλητικά επιτεύγματα των τοξωτών στην αρχαία Ολυμπία είναι μια κληρονομιά που υπάρχει. Παντού στον κόσμο η δραστηριότητα αυτή είναι νόμιμη. Πλέον, γερές βάσεις για την νομοποίησή της και στην Ελλάδα μπήκαν μετά και την υλοποίηση του πολύ αυστηρού προγράμματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης τοξοκυνηγών. Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Τοξοκυνηγών το πρώτο σεμινάριο πιστοποίησης και εκπαίδευσης με βάση το Διεθνές Πρόγραμμα IBEP, International Bow Hunting Education Program. Είναι ένα πρόγραμμα πάρα πολύ απαιτητικό και πάρα πολύ καινούριο και απαιτεί πάρα πολύ δυνατή εκπαίδευση, απαιτεί εκμάθηση όλων των τεχνικών. Οι ενότητες οι οποίες εκπαιδεύτηκαν και εξετάστηκαν οι νέοι τοξοκυνηγοί είναι η εισαγωγή στις αρχές και τα προτερήματα της μεθόδου με τόξο και βέλος, η διατήρηση και η διαχείριση της άγριας πανίδας, η ασφάλεια και η υπευθυνότητα της μεθόδου κυνηγιού με τόξο και βέλος, η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση με παραδοσιακό και σύγχρονο τόξο, σωματική και τεχνική εκπαίδευση του κυνηγού, η μέθοδη κυνηγιού με τόξο, οι τεχνικές τοποθέτησης της βολής και ανάκτησης του θυράματος, η διαβίωση στο περιβάλλον και οι πρώτες βοήθειες. Ως πρόεδρος και εκπαιδευτής της Ένωσης Ελλήνων Τοξοκυνηγών είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές καταφέραμε και επιδείξαμε ζήλο, επιδείξαμε αγάπη στο αντικείμενο, συγκεντρωθήκαμε. Ένα όραμα ετών, όπως προανέφερα, πραγματοποιήθηκε. Η πιστοποίηση αυτή είναι διεθνών προδιαγραφών και επιτρέπει την μέθοδο άσκησης θύρας τόξου και βέλος σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου επιτρέπεται και έχει νομοποιηθεί η μέθοδος. Πιστεύω ότι μετά από αυτή την πρωτοβουλία έχουμε θέσει γερές βάσεις για την νομοποίηση της μεθόδου τόξου και βέλους και στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτής της σύναξης θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον τοπικό σκοπευτικό σύλλογο Ορφέας και τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο διαμέσου του προέδρου κυρίως στα ευχαριστήρια του κύριου Βασίλη Χατζηδαμιανού. Επίσης, πολύ σημαντικό θα είναι να ευχαριστήσουμε για την άψογη διοργάνωση και τη φιλοξενία την Τράπεζα Αίματος Δημήτρης Βολών που κατέβαλε τα μέγιστα για να μας βοηθήσει στη διοργάνωση και την πραγματοποίηση της πιστοποίησης και του σεμιναρίου. Έρθουμε σε νέα από τον κόσμο. Ερευνητές εντόπισαν τρεις λίμνες και επιβεβαίωσαν την ύπαρξη μιας τέταρτης στον πλανήτη Άρη. Από την άλλη, αποκλιμάκωση ζητά ο ΙΕ προς η Γαλλία έκτακτη σύσκεψη για το πολεμικό σκηνικό στο Ναγκορνό Καραμπάχ. Έκτακτη συνεδρίαση για τις εξελίξεις στον αυτόνομο διαφιλονικούμενο μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ στον Νότιο Κάφκασο αναμένεται να συγκαλέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεκάδες απώλειες έχουν καταγραφεί στις δυνάμεις Αρμενίων και Αζέρων που έχουν εμπλακεί σε εχθροπραξίες τα τελευταία 24 ώρα. Και στις δύο χώρες έχει κηρυχθεί γενική επιστράτευση. Η διεθνής κοινότητα ζήτησε την άμεση διακοπή των συγκρούσεων για την αποφυγή πολέμου στην περιοχή που αποτελεί δίωδο για την μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο Στεφάν Τζαρίκ, εκπρόσωπος του Αντώνιο Γκουτέρες, δήλωσε: «Ο Γενικός Γραμματέας είναι εξαιρετικά ανήσυχος για την επανέναρξη των εχθροπραξιών κατά μήκος της γραμμής επαφής της ζώνης σύγκρουσης του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Καταδικάζει τη χρήση βίας και εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων και το τίμημα για τον άμαχο πληθυσμό». Η ορεινή περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ στον Νότιο Κάφκασο βρίσκεται εδαφικά εντός του Αζερβαϊτζάν, αλλά υπό τον έλεγχο των Αρμενίων από το 1994 μετά τη λήξη του πολέμου. Γερεβάν και Μπακού αλληλοκατηγορούνται για το ποια πλευρά ξεκίνησε τη νέα σύγκρουση. Η Τουρκία έχει δηλώσει ότι υποστηρίζει το Αζερβαϊτζάν, ενώ η Ρωσία, που διαθέτει στρατιωτικές βάσεις στην Αρμενία, καλεί σε άμεσο τερματισμό της βίας. Η Αρμενία κατηγορεί την Τουρκία ότι υποστηρίζει το Αζερβαϊτζάν στην προσπάθειά του να αποκτήσει τον έλεγχο της περιοχής με την αποστολή μαχητών. Το Μπακού αρνείται την κατηγορία. Από τις πρώτες ώρες που ξέσπασε ο νέος κύκλος εχθροπραξιών, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΟΗΕ καλούν τις δύο πλευρές να επιστρέψουν στο τραπέζι του διαλόγου με την ομάδα Μίνσκ του ΟΑΣΕ που συμπροεδρεύεται από τη Γαλλία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λίμνες με αλμυρό νερό εντοπίστηκαν κάτω από τους πάγους των πόλων του Άρη.
Η ομάδα που ανέλαβε τις έρευνες ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε τρεις λίμνες κάτω από στρώμα πάγου, πάχους περίπου 1,5 χιλιόμετρου, ενώ επιβεβαίωσε την ύπαρξη μιας τέταρτης, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη. Οι λίμνες εντοπίστηκαν στον νότιο πόλο του κόκκινου πλανήτη. Τα ευρήματα φαίνεται να δικαιώνουν την υπόθεση ότι η ύπαρξη νερού κάτω από την επιφάνεια του Άρη ενδεχομένως να μην είναι η εξαίρεση. Όσο για το πώς το νερό διατηρήθηκε σε υγρή μορφή κάτω από τον πάγο, αυτό εξηγείται από την παρουσία του αλατιού, το οποίο κατεβάζει το σημείο στο οποίο το νερό καταψύχεται από τους 0 στους μείον 74 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Σε λίγη ώρα θα έχουμε μαζί μας και τις Ιστριάντου. Πάμε να δούμε όμως την δραστηριότητα που καταγράφεται με τις αγωνιστικές επιτυχίες του Ιππικού Ομίλου Καλαμάτας. Το υψηλό επίπεδο που έχει το άθλημα της Υπασίας και στην επαρχία επιβεβαίωσαν με τις εμφανίσεις τους στο πρωτάθλημα που διεξήχθη προημερών στο Ολυμπιακό Κέντρο Υπασίας στο Μαρκόπουλο οι αθλητές του Ιππικού Ομίλου Καλαμάτας. Κάνοντας για πρώτη φορά τόσο αισθητή την παρουσία του, ο Ιππικός Όμιλος κέρδισε 2 από τις 5 επίσημες κατηγορίες του ελληνικού πρωταθλήματος, αποδεικνύοντας ότι η σωστή δουλειά πάντοτε ανταμείβεται. Η Μπελίνα Πεϊμανίδη με τον Ιππο Ινδιές και ο Δημήτρης Δρούγας με τον Ιππο Magic de France ανεδείχθησαν πρωταθλητές εφήβων και νέων υπαίων. Την κατηγορία Open 1-15 η Πέγγι Μαυράκη με τον Ιππο Βιβέντι Κόλτ πραγματοποίησε άπτεστη διαδρομή κερδίζοντας έτσι την πρώτη θέση. Εξαιρετικός και ο Νίκος Δρούγας στην κατηγορία Open 1-10 όπου κέρδισε την δεύτερη θέση. Στην ίδια κατηγορία η Πέγγι Μαυράκη κατέκτησε την πέμπτη θέση με τον Ιππο Βιβέντι Κόλτ. Στην κατηγορία Open, στο αγώνισμα 1-20, ο Νίκος Δρούγας αγωνίστηκε με τον Περόν και πραγματοποιώντας άπτεστη διαδρομή κέρδισε την πρώτη θέση, ενώ στην ίδια κατηγορία κέρδισε και την δεύτερη θέση αγωνιζόμενος με τον Ιππο Upper Star Hero. Στην κατηγορία εφήβων, στον δεύτερο και τρίτο γύρο, στο 1-30 και 1-35, η Μελίνα Πεϊμανίδη, αγωνιζόμενη με τον Ιππο Ινδιές, ήταν εξαιρετική. Ρίχνοντας μόνο ένα εμπόδιο στον τρίτο γύρο, κέρδισε την θέση του πρωταθλητή εφήβων 2020. Ο Δημήτρης Δρούγας αγωνίστηκε με τον Ιππο Magic de France στην κατηγορία νέων υπαίων, όπου πραγματοποίησε πολύ καλή διαδρομή δευτέρου γύρου και άπτεστη διαδρομή στον τέταρτο γύρο, κερδίζοντας έτσι την θέση του πρωταθλητή νέων υπαίων για το 2020. Πολύ καλές οι εμφανίσεις και των Σωτήρη Αντωνόπουλου με τον Ιππο Jenkins Han και της Σοφίας Στεφοπούλου με τον Ιππο Kodak. Ερχόμαστε εμείς στα υπόλοιπα μαζί με τη ΣΥΣ30 που έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Καλησπέρα, ΣΥΣΥ. Καλησπέρα, Θέμη. Να ξεκινήσουμε με την ομάδα της Καλαμάτας, η οποία δείχνει τον προγραμματισμό για την καινούργια παιχνίδια του. Έχει μπει λοιπόν σε πορεία Football League η ομάδα της Καλαμάτας και κάνει γνωστή την έναρξη πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι τιμές ξεκινούν από τα 70 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 350 ευρώ για την κατηγορία VVIP. Είναι για όλα τα βαλάντια. Η προτεραιότητα, όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση, δίδεται στην ανανέωση των περσινών κατόχων διαρκείας. Δίνεται όμως και μια προθεσμία μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Έπειτα από αυτή την ημερομηνία ελευθερώνονται πια οι θέσεις για νέες κάρτες διαρκείας. Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια τέτοια κάρτα μπορούν να το κάνουν από το site της www.ticketmaster.gr. Και να πούμε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια απόφαση για την παρουσία του κόσμου στα γήπεδα λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί. Παρ' όλα αυτά στην ΠΑΕ Καλαμάτα αισιοδοξούν πως τελικά θα επιτραπεί το άνοιγμα της τάξης τουλάχιστον του 20% στη χωρητικότητα κάθε γηπέδου. Και ας ελπίσουμε ότι θα ξαναδούμε τον κόσμο στα γήπεδα με τις βελτιωμένες αυτές εικόνες και καταστάσεις και ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι ο κόσμος θα στηρίξει έστω και μέσα από αυτή την προσπάθεια τη μαύρη θύελλα σε αυτό το αγωνιστικό της βήμα στο νέο στερέωμα της κατηγορίας. Να περάσουμε και στην αγωνιστική λέσχη αυτοκινήτου Καλαμάτας. Η αγωνιστική λέσχη αυτοκινήτου Καλαμάτας είχε συμμετοχές το προηγούμενο διάστημα στην ανάβαση Κίμης που πραγματοποιήθηκε ο τρίτος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων και ο διπλός αγώνας του ενιαίου πρωταθλήματος που διεξάγεται με Σκόντα Φάμπια. Εκεί είχε συμμετοχή με αρκετά πληρώματα και κατέκτησε και διακρίσεις με τον Παναγιώτη Ηλιόπουλο, ο οποίος βγήκε πρώτος στην κατηγορία FSA, και με τον γνωστό ως Κανέλο που αγωνίστηκε με Πεζό 106 και βγήκε πρώτος στην FSA 2L. Είχε συμμετοχή και ο Κωνσταντόπουλος ο Γιώργος, ο οποίος πήρε την τρίτη θέση στην κατηγορία N, είναι κατηγορίες κυβικών προφανώς.
Λοιπόν, υπήρχε και άλλη μια διοργάνωση τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο που έγινε στο Σπαθοβούνι, είναι στο διαδρόμιο Σπαθοβουνίο, όπου αγωνίστηκαν ο Κωνσταντίνος Μαχαίρας με Citroën Saxo και βγήκε τρίτος στην κατηγορία των 1400 έως 1600 κυβικών. Ο Παναγιώτης Σταθόπουλος που αγωνίστηκε με Polo GTI και κατέλαβε την πέμπτη θέση στην ίδια κατηγορία. Στην ίδια κατηγορία αγωνίστηκε και ο Κατάσο Αθανάσιος με το Toyota Corolla και πήρε την 7η θέση. Και μία ακόμη συμμετοχή είχαμε με τον Γεωργαντόπουλο Παναγιώτη με το Toyota Corolla, ο οποίος στην ίδια κατηγορία κατέλαβε την 9η θέση. Είναι αρκετά σημαντική διακρίση για την αγωνιστική λέξη αυτοκινήτου που κρατά το λάβαρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού αρκετά ψηλά για τη Μεσσηνία, φιλοδοξώντας να φέρει και διοργανώσεις στο επόμενο διάστημα. Ας το ελπίσουμε. Σύζυγε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να περάσουμε σε αυτό το σημείο στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Από την πρώτη γραπτή ιστορία μέχρι την πρώτη κινούμενη εικόνα, από την πρώτη ανακάλυψη μέχρι την πρώτη αποκάλυψη, από την πρώτη επιθυμία μέχρι τον τελικό στόχο, κρύβεται πάντα ένα υπέροχο ταξίδι. Το ταξίδι της γνώσης. Ξεκίνα το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής σου στην ίδια γειτονιά που ξεκίνησε η γνώση και ο πολιτισμός. New York College. Σπούδασε με ασφάλεια κοντά στα αγαπημένα σου πρόσωπα, δίπλα στα αγαπημένα σου μέρη. Ο εκπαιδευτικός θεσμός που σου εξασφαλίζει ισότιμα πτυχία με τα μεγαλύτερα κρατικά πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. New York College. Το ταξίδι της γνώσης που θα σου μείνει αξέχαστο για πάντα παντού. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.